οι ίδιοι κόλποι σε Κέρκυρα συνεχίζουν την αποχή τους μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου, ενώ όπως είπε ο ίδιος είναι μια απόφαση πανελλαδική από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αττικής και των Υπολείπων. Πάμε να δούμε τι μας δήλωσε. Κάναμε διοικητικό συμβούλιο την Δευτέρα που μας πέρασε και αποφασίσαμε να συνταχθούμε με την απόφαση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, δηλαδή να συμμετέχουμε σε μία στοχευμένη αποχή η οποία γίνεται εν ώψη και της ψήφισης των νέων ποινικών κωδίκων. Βλέπετε, έχουμε μπλέξει σε μία ευρεία εντός εισαγωγικών μεταρρύθμιση την οποία έχει εμπνευστεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να υλοποιήσει, διότι έχουμε σοβαρές διαφωνίες με τους ποινικούς κώδικες οι οποίοι προωθούνται και τις οποίες διαφωνίες μπορούμε να λύσουμε ενδεχομένως σε κάποια άλλη αφορμή, αν επιθυμείτε. Λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας έχει πάρει λοιπόν απόφαση να συνταχθεί με αυτό το πλαίσιο το πανελλήνιο, που σημαίνει ότι απέχουμε από υποθέσεις ποινικές πρώτου και δευτέρου βαθμού, απέχουμε από δίκες συμφερόντων δημοσίου, απέχουμε από δίκες νομικής βοήθειας, εκεί δηλαδή που διορίζονται οι δικηγόροι λόγω χαμηλού εισοδήματος, και απέχουμε και από έκδοση διαταγών πληρωμής με εντολής τράπεζας ή funds. Αυτό είναι το πλαίσιο της αποχής. Θα ισχύει μέχρι και 2 Φεβρουαρίου με την προοπτική να επανεξεταστεί κατά την ημερομηνία αυτή όπου θα γίνει και νέο ολομέλεια και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα μέχρι και την ψήφιση των ποινικών κωδίκων που αναμένεται να είναι περί τα μέσα Φεβρουαρίου. Αλλάξουμε για λίγο θέμα και κλίμα και θα πάμε λίγο στους εξεργοϋπάλληλους οι οποίοι αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα.